δεν Παναγιώτη, να έναν από τους εθελοντές δασοπυροσβέστες που δίνουν τη μάχη αυτή την ώρα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ο κύριος Πέτρος Παπαδόπουλος που βρίσκεται εκεί κοντά σας στο Ντράφι. Καλησπέρα σας κύριε Παπαδόπουλε, πού ακριβώς βρίσκεστε? Στο Ντράφι. Ναι. Τι βλέπετε, ποια είναι η κατάσταση? Η κατάσταση είναι δύσκολη, δυστυχώς. Φυσικώς είναι δύσκολο, αλλά πέρασε το δρόμο που ήμασταν και κάποιοι κατεβαίνουν προς κάτω. Εσείς κινείστε τώρα με τι όχημα, με δικό σας, με ιδιωτικό όχημα, είναι κάποιο πυροσβεστικό όχημα, πώς κινείστε? Μας έχει δώσει η προφόρα και έχουμε ένα όσμα της επανδρώσης. Επειδή λοιπόν κινείστε με μεγαλύτερη ευκολία εσείς, κύριε Παπαδόπουλε, τι έχετε δει μέχρι τώρα? Πείτε μας πρώτα απ' όλα για σπίτια, για ζημιά σε σπίτια, αν έχετε εικόνα. Πριν λίγο κάναμε ένα προβλεπισμό μιας γυναίκας, αλλά ευτυχώς το σπίτι δεν εγκάηκε και ό,τι έχω δει μέχρι στιγμής δεν έχω δει καμένο σπίτι σε αυτή την περιοχή που έχω μεταβεί. Μια γυναίκα με ένα παιδάκι ήταν, ο άντρας προσπαθούσε να πάρει, δεν μπορούσε, να το δώσαμε και την απεμπλεβήσαμε. Ήτανε σε σπίτι, ήτανε εγκλωβισμένη μέσα σε σπίτι? Με ένα παιδάκι. Ναι. Αλλά ευτυχώς όλα καλά. Και σας ειδοποίησαν να πάτε εκεί ή τυχαία βρήκατε τους ανθρώπους? Ο άντρας της προσπαθούσε να τη δει στο τηλέφωνο και δεν μπορούσε. Και σας έδωσε τη διεύθυνση δηλαδή και σπεύσατε εσείς? Μεταβήκαμε, ναι, μαζί με την ομάδα Δίας. Ήταν καλά τα παιδιά και με μια απλή μάσκα βοηθήσανε και πήγαμε γρήγορα, την απεμπλωβήσαμε. Ναι, είναι καλά και εκείνοι και εσείς. Ήταν απειλή το σπίτι τους δηλαδή? Ευτυχώς η φωτιά πέρασε από δίπλα. Δίπλα, όταν κυριολεκτικά δίπλα έπεσε το πράγμα. Αλλά είναι τόσο δυνατή η ένταση του αέρα που δεν προλάβει να πατάξει. Και πόσο τρομακτικό είναι ούτως ή άλλως, πόσο μάλλον έχεις και ένα μικρό παιδί μαζί σου. Τους έχετε μεταφέρει τώρα σε ασφαλές σημείο. Να είστε καλά, πραγματικά να είστε καλά. Τώρα πού κινείστε και πείτε μας, βλέπετε κάποια βελτίωση των συνθήκων? Μας έφυγε από εδώ πέρα που είμαστε και μεταβαίνουν προς Ανθούσα για να προλάβουμε να τη μαζέψουμε. Εσείς με τι μέσα παλεύετε, κύριε Παπαδόπουλε? Όπως σας είπα, μας έδωσε μια υδροφόρα ο Δήμος Φιλαδέλφειας και με ένα πυροσβεστικό όχημα που προσπαθούμε και το επανδρώνουμε για να κάνουμε γρήγορα εγκαταστάσεις και να προσβάλλουμε τη φωτιά. Να είστε καλά, σας αξίζουν διπλά συγχαρητήρια γιατί το κάνετε όλο αυτό με κίνδυνο τη ζωή σας εθελοντικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Καλή δύναμη για απόψε και σε εσάς και σε όλους τους εθελοντές δασοπυροσβέστες που πάντα είστε εκεί. Είστε πάντα εκεί πραγματικά και σας ευχαριστούμε από καρδιάς.